Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι εδώ, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης που απευθύνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και θα ήθελα λίγο από το χρόνο σας για να καταθέσω 2-3 σκέψεις μου. Ζούμε σε μια περίεργη κατάσταση με ένα τρίπτυχο πανδημίας, υπεριαλιστικού πολέμου και ακρίβειας, το οποίο έχει δημιουργήσει μια εκρηκτική κατάσταση. Θα πάρω λίγο την πανδημία για να αναδείξω ορισμένα προβλήματα τα οποία συναντάμε στο Πανεπιστήμιο αλλά και στην κοινωνία συνολικότερα. Για παράδειγμα, η πανδημία έχει αποδείξει ότι το μόνο σύστημα υγείας το οποίο μπορεί να υπάρξει για να ανταποκριθεί στις ανάγκες είναι το δημόσιο. Οι κυβερνήσεις, αντί λοιπόν να το στηρίξουν, αυτό το οποίο κάνουν στην πράξη είναι να στηρίζουν το ιδιωτικό κεφάλαιο και, όπως είπε πολύ σωστά ο σύντροφος Κουτσούμπας, γύρω-γύρω η Λάρισα έχει γεμίσει με ιδιωτικά νοσοκομεία και κέντρα. Ας δούμε όμως και ένα άλλο πράγμα που άπεται πιο πολύ με τη δική μου την εμπειρία. Η έρευνα η οποία έγινε και χρηματοδοτήθηκε από δημόσιους φορείς, είτε μιλάμε για εθνικούς είτε για ευρωπαϊκούς πόρους, το ίδιο είναι, από φορολογία των Ευρωπαίων προήλθε. Χρηματοδοτήθηκε λοιπόν η έρευνα, την κάνανε εταιρείες και πανεπιστήμια, αλλά τελικά όλο το αποτέλεσμα το καρπώθηκαν οι εταιρείες με πατέντες, με φάρμακα και με εμβόλια. Αυτό έρχεται και στην καθημερινότητα τη δικιά μας μέσα στο Πανεπιστήμιο, όπου μας υποχρεώνουν από τους νόμους πλαίσιο τους οποίους εφαρμόζουμε να λειτουργήσουμε ως επιχειρήσεις. Και λειτουργούμε ως επιχειρήσεις γιατί από τη μία υπάρχει μια σταθερή και χρόνια υποχρηματοδότηση των τμήματων και από την άλλη μας έχουμε την ηθική πρώτα απ' όλα υποχρέωση να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του κάθε επιστημονικού τομέα, αλλά επίσης το Υπουργείο μας υποχρεώνει μέσω από την αξιολόγηση να φτιάχνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Και θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το τμήμα στο οποίο εργάζομαι εγώ, το Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής, είναι νέο. Σχηματίστηκε μετά τη συγχώνευση του ΤΕΙ Θεσσαλίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Και υπάρχει η πραγματική ανάγκη των επαγγελματιών να αναπτύξουμε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Και γι' αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν λαμβάνουμε καμία επιπλέον χρηματοδότηση. Έχουμε βέβαια την υλική υποδομή, έχουμε τους καθηγητές, αλλά όταν μιλάμε για μεταπτυχιακό επίπεδο, ας έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να μιλάμε για πειραματικές διπλωματικές εργασίες των φοιτητών. Και αυτό έχει ένα μεγάλο κόστος. Από πού έρχεται αυτό το κόστος? Από δύο μόνο φορείς. Ή υπάρχει ήδη ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτεί την έρευνα στην ομάδα αυτή με αποτέλεσμα οι φοιτητές να μπορούν να κάνουν τις εργασίες τους ή βάζουμε δίδακτρα. Στην πρώτη περίπτωση, για να καταφέρουμε να πάρουμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, για παράδειγμα, ή ένα εθνικό, το σχήμα το οποίο σχηματίζεται για να καταθέσει μία πρόταση πρέπει υποχρεωτικά να έχει μέσα εταιρείες. Αν δεν έχεις εταιρείες οι οποίες στο τέλος θα πάρουν την έρευνα που κάνεις εσύ μαζί με τους άλλους συνεργάτες για να φτάσουν σε ένα προϊόν το οποίο θα αυξήσει την κερδοφορία τους, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο περίπτωση να κερδίσει κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα. Τι κάνουμε λοιπόν στην πράξη? Έχουμε ερευνητικά προγράμματα με εταιρείες, γιατί αυτό υπάρχει, ακόμα και τα ευρωπαϊκά προγράμματα έτσι πρέπει να τα κάνουμε. Και από την άλλη, είμαστε υποχρεωμένοι να βάζουμε τεράστια δίδακτρα στα παιδιά. Δηλαδή, η ταξική παιδεία βαθαίνει ακόμα περισσότερο. Η επιχειρηματική λειτουργία αυτή του Πανεπιστημίου, η οποία έχει εκφραστεί χρόνια τώρα από τη συνθήκη της Μπολόνια έως σήμερα από όλες τις κυβερνήσεις και είναι κεντρική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυτή η οποία επιβάλλει σήμερα την κατάργηση του ασύλου, την είσοδο της αστυνομίας στα πανεπιστήμια, την παρέμβαση των εταιριών χωρίς καμία αναστολή, χωρίς κανένα όριο. Καταλήγει σε αυτά που είπε η κυρία Κεραμέως προχθές, ότι θα πάμε σε διδακτορικά βιομηχανικά, δηλαδή θα ελέγχονται από τις μεγάλες βιομηχανίες. Και έχουμε δει και κάτι άλλο. Έχουμε δει μεταπτυχιακά προγράμματα, τα οποία γίνονται σε συνεργασία με συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες παρεμβαίνουν ακόμα και στο πρόγραμμα σπουδών. Αυτό λείπει από την ανώτατη εκπαίδευση? Η αστυνόμευση? Η κατάργηση του ασύλου? Η συνεργασία με τις εταιρείες? Δεν λείπει αυτό από την ανώτατη εκπαίδευση. Αυτό που λείπει είναι η χρηματοδότηση και η υποχρηματοδότηση των πανεπιστημίων είναι σκόπιμη. Φίλες και φίλοι, από τη θέση μου ως καθηγητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, γνωρίζω πολύ καλά ότι μέσα στα πανεπιστήμια υπάρχουν νέοι με δίψα για μελέτη, για γνώση και ταυτόχρονα με δίψα για αναζήτηση ενός διαφορετικού κόσμου. Μεγαλώνει ο προβληματισμός τους μέρα με τη μέρα, καθώς βλέπουν ότι από τη μία υπάρχουν οι δυνατότητες μέσα στην κοινωνία να αναπτυχθούν και να σπουδάσουν, αλλά από την άλλη το πράγμα πάει μπροστά πίσω. Δεν υπάρχει καμία πρόοδος.
Αυτοί οι νέοι, σε αυτές τις αγωνίες και σε αυτούς τους αγώνες, έχουν μοναδικό συμπαραστάτη το ΚΚΕ. Γιατί το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει απαντήσεις στους προβληματισμούς. Διαθέτει επεξεργασμένο σχέδιο για το τι σημαίνει πανεπιστήμιο. Διαθέτει συγκεκριμένη προσέγγιση το τι είναι η επιστήμη, τι είναι η έρευνα και τι είναι η γνώση και πώς αυτή μπορεί να εξυπηρετήσει όχι την κερδοφορία του κεφαλαίου, αλλά αντίθετα μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του σημερινού εργαζόμενου. Επομένως, η συμπόρευσή μας με το ΚΚΕ είναι μονόδρομος για να διατηρήσουμε και να διευρύνουμε τις αιστείες αυτές αντίστασης και θα ήθελα να καλέσω όλους τους πανεπιστημιακούς δασκάλους, τους ερευνητές, τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να συνταχθούν με το ΚΚΕ.